Να ευχηθώ εν πρώτης καλό Πάσχα σε όλους για αυτές τις Άγιες Μέρες. Είναι μέρες κατάνοιξης, είναι μέρες ενδοσκόπησης, είναι μέρες να σκεφτούμε μέχρι την ημέρα της Ανάστασης του Θεανθρώπου. Πάντοτε οι περιστάσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται και από την εσωτερική μας έτσι κριτική και αυτοβελτίωση. Είναι πολύ θετικό στο κομμάτι της πανδημίας το ότι στον ελλαδικό χώρο βλέπουμε να υπάρχει μία σταθερή αποκλιμάκωση σε όλους τους σκληρούς δείκτες της πανδημίας, όχι τελείως εφησυχαστική, διότι όπως έχουν αποδείξει τα γεγονότα, όταν χαλαρώνουμε τελείως δυστυχώς το βρίσκουμε μπροστά μας. Παρόλα αυτά, επειδή μπαίνουμε πια προς την καλοκαιρινή περίοδο και θα αρχίσει να διευκολύνει και ο καιρός, είναι απόλυτα λογικό από τη στιγμή που οι δείκτες μας επιτρέπουν να αρχίσουμε να χαλαρώνουμε κάποια πράγματα, να κερδίζουμε κομμάτια της ζωής μας πίσω. Παρόλα αυτά, χωρίς να υπάρχει άμεσα κάποιος ιδιαίτερος λόγος, εγώ θα ήθελα και από την πλευρά μας να επισημάνω ότι ακόμα και τώρα, επειδή η επικρατούσα μετάλλαξη είναι η Ω2, η οποία είναι μια μετάλλαξη που έχει εξαιρετικά μεγάλη μεταδοτικότητα, ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν νοσήσει από την Ω2 και έχουν αντισώματα, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος επαναλίμωξης. Και η μία λίμωξη δεν πάβει να είναι μία λίμωξη, να έχει τους κινδύνους της. Πρέπει λοιπόν όλοι μας, με σύνεση, προφανώς να χαρούμε τις οικογενειακές συγκεντρώσεις που θα υπάρχουν και τις φιλικές αυτήν την περίοδο, αλλά πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού μας να γνωρίζουμε ότι όπου υπάρχουν ιδιαίτερες συγκεντρώσεις, όπου αυξάνεται ο συχνοτισμός, καλό θα ήταν τα στοιχειώδη μέτρα υγιεινής, ειδικά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ενδεχομένως κάποια προσωπική επιβάρυνση, να τηρούνται. Δεδομένου και του ζητήματος το ότι ακόμα και τώρα δυστυχώς έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι συνανθρώπων μας που είναι ανεμβολίαστοι, είναι μία παράμετρος που στην Ελλάδα ακόμα την λαμβάνουμε υπόψη, δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε το επιθυμητό τείχος ανοσίας, οπότε όλα αυτά πρέπει ο άλλος να τα συνεκτιμά. Όπου υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες αυξημένης συγκέντρωσης συνανθρώπων μας, καλό θα ήταν να τηρούνται οι στοιχειώδες κανόνες υγιεινής. Την αύξηση των μέτρων από 1η Μαΐου για τα πιστοποιητικά και από 1η Ιουνίου για τις μάσκες, πώς τις σχολιάζετε? Τα συνεκτιμούμε ανάμεσα, ανάλογα με την εικόνα την επιδημιολογική που έχουμε. Όσον αφορά το πιστοποιητικό εμβολιασμού, αν οι δείκτες οι οποίοι έχουμε στην παρούσα φάση συνεχίσουν να βαίνουν μειούμενοι από πλευράς κρουσμάτων, έχουμε πει πολλές φορές ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα εργαλείο. Αν εκλείπει λοιπόν ο ουσιαστικός λόγος που σημαίνει ότι δεν υπάρχει υυξημένη επιβάρυνση, δεδομένου ότι πλέον οι συναθρήσεις δεν θα γίνονται τόσο σε κλειστούς χώρους αλλά σε ανοιχτούς χώρους, προφανώς μας επιτρέπει να είμαστε πολύ πιο ελαστικοί με την τήρηση του συγκεκριμένου μέτρου. Η μάσκα είναι ακόμα και τώρα, θα το πω και το έχω πει πολλές φορές, ένα απαραίτητο αξεσουάρ το οποίο ενδεχομένως μπορεί να μην είναι υποχρεωτικό να το έχουμε στο πρόσωπό μας όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά είναι ένα απαραίτητο αξεσουάρ που πρέπει κάποιος στην τσέπη του τη συγκεκριμένη περίοδο να το έχει. Και ανάλογα που ο ίδιος κρίνει, που ο ίδιος βλέπει ότι ενδεχομένως υπάρχει πολύ πιο υυξημένη συνάθρηση συνανθρώπων, δεν είναι κακό για 5 λεπτά να βάλει τη μάσκα του, τον εαυτόν του προφυλάσσει και τους οικείους του. Αυτά που βλέπουμε στις αγκάλες σας ανησυχούν και τι μπορεί να υποβλώνουν, γιατί κάποιοι λένε ότι κάτι μας κρύβουν? Κοιτάξτε, δεν πληροφόρηση με την έννοια του αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο επίσημη δεν έχουμε. Εκεί βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος ότι και στην αρχή της πανδημίας δεν είχαμε κάποια επίσημη πληροφόρηση. Αυτό καταλαβαίνετε είναι κάτι που δεν μπορούμε εν της πράγμασης να μπορέσουμε να το ελέγξουμε. Προφανώς είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι σε ένα τόσο μεγάλο αστικό κέντρο εν μέσω και της θερινής περίοδου
βλέπουμε να υπάρχει μία έξαρση. Υπάρχει αυτή η φιλοσοφία της κυβέρνησης της Κίνας περί μηδενικού κρούσματος. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό δεν είναι και κάτι απόλυτα εφικτό, δηλαδή από εκεί που έχουμε κρούσματα σε μία πανδημία, ίσως θα ήταν υπερβολικά αισιόδοξο να πούμε ότι ξαφνικά τα κρούσματα θα είναι μηδέν. Πόσο μάλλον σε μία πόλη η οποία αριθμεί 25 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε στενά. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μία ανησυχία, διότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία μέχρι στιγμής εξέλιπαν στο κομμάτι της πανδημίας. Δηλαδή, τι εννοώ για να γίνομαι απόλυτα κατανοητός. Αυτόν τον βαθμό, αν θέλετε, αυστηρότητα στήρησης της καραντίνας, δεν τον είχαμε δει στο πικ των χειμερινών μηνών. Ενδεχομένως έχουν αυξηθεί κάποιοι σκληροί δείκτες τους και θέλουν να τους περιορίσουν. Είναι μια λογική εξήγηση, απλά δεν μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε. Συν του γεγονότος ότι παρατηρούμε ότι υπάρχει και ένας περιορισμός στα ζώα συντροφιάς, στα κατοικίδια ή στα αδέσποτα, όπου και εκεί έχουμε ζητήσει να υπάρχει μια αντίστοιχη ενημέρωση για να ξέρουμε αν υπάρχει κάποια αυξημένη επιμόλυνση μέσω αυτής της οδού. Μέχρι να έχουμε τις επίσημες απαντήσεις, δυστυχώς θα πω και εμείς το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι οι εικασίες. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σαν μεγάλη εικόνα είναι ότι ακριβώς επειδή ο συγκεκριμένος ιός είναι ένας ιός ο οποίος έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή μας, έχει αποδείξει ότι δεν είναι κάτι το οποίο δίνει λήξη συναγερμού οριστική. Όταν βρίσκει ευκαιρία ή όταν υπάρχει ενδεχομένως μία νέα μετάλλαξη που σηματοδοτεί κάτι άλλο, είναι εδώ και εμείς με την έναρξη της νέας περίοδου, δηλαδή από Σεπτέμβριο, θα επανεκτιμήσουμε και θα πούμε αν χρειάζεται πλέον τακτικός ετήσιος εμβολιασμός. Θα είναι, αυτό ευελπιστούμε να κάνουμε, να είναι κάτι αντίστοιχο με τη γρήπη, αλλά είναι μία επιπλέον νόσηση η οποία δεν πάβει να επιβαρύνει το ανθρώπινο είδος. Είναι λοιπόν στα χέρια μας όσο γίνεται να προσπαθήσουμε από πλευράς μας να την κρατήσουμε σε τέτοια επίπεδα ώστε να μην επηρεάζει τις ζωές μας. Αυτό είναι που πρέπει να κρατάμε. Προφανώς είμαστε υποχρεωμένοι σε έναν βαθμό κοινωνικότητας και διατήρησης της οικονομικής ζωής έτσι όπως την ξέρουμε να χαλαρώνουμε κάποια μέτρα, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι κάτι που πρέπει να κρατάμε ότι είναι εδώ, παραμένει εδώ, δεν πρέπει εμείς να του δίνουμε την ευκαιρία να εξαπλώνεται.